Και πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα από την αιματηρή καταδίωξη δουλεμπορικού σκάφους από την ελληνική ακτοφυλακή στη Σίμη. Ήρα Ορχάνη, μέλος του πληρώματος του λιμενικού, έριξε βολές. Ένας μετανάστης νεκρός, συνελήφθησαν οι δουλέμποροι. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μήνα, τα στελέχη του λιμενικού σώματος προχώρησαν σε προειδοποιητικές βολές στον αέρα για εκφοβισμό, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, και στην συνέχεια σε στοχευμένες βολές στον εξολέμβιο κινητήρα, προκειμένου να μπορέσουν να κινητοποιήσουν το ταχύπλοο σκάφος. Αποτέλεσμα των βολών αυτών ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 39χρονου υπήκοου Κουβέη, της ορός του οποίου έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το τουρκικό ταχύπλοο, το οποίο μετέφερε μετανάστες πιθανότητα από τα τουρκικά παράλια προς την ελληνική ακτή, ανέπτυξε ταχύτητα όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του περιπολικού του λιμενικού σώματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, κατά την οποία το ταχύπλο προσπάθησε να εμβολήσει στην αριστερή πλευρά το περιπολικό σκάφος. Τώρα, όσον αφορά τους δύο διακινητές, αυτοί έχουν συλληφθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διερευνάται ήδη τυχόν ποινική ευθύνη του στελέχους του λιμενικού σώματος, ο οποίος και πυροβόλησε. Όσον αφορά τους υπόλοιπους 13 επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκάφος, είναι όλοι τους καλά στην υγεία τους και βρίσκονται ήδη στην Σίμη.